Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με στάση εργασίας των εργαζομένων από τις 3 ώρα και μετά για να δείξουμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους της ΕΡΤ που αγωνίζονται όχι μόνο για το ψωμί τους αλλά στηρίζουν τους αγώνες όλων των εργαζόμενων και στηρίζουν τον αγώνα για μια δημοκρατία και μια και ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που έχουμε ζήσει 5 τελευταίους μήνες, από την πρώτη μέρα έχουμε βρεθεί εδώ πέρα, είναι μια πρωτοφανή και ίσως και στα παγκόσμια χρονικά προσπάθεια, μια επιχείρηση, μια προσπάθεια το να στηθεί εδώ με την ευθύνη και με την πρωτοβουλία και με τη διαχείριση των ίδιων των εργαζόμενων. Ένα ελεύθερο βήμα για ενημέρωση, για ψυχαγωγία, για δημόσιο διάλογο είναι κάτι το οποίο πραγματικά κάνει τη διαφορά. Είναι μια εικόνα από το μέλλον, έτσι πιστεύουμε, εμείς που αγωνιζόμαστε επίσης για τα δικαιώματα των εργαζομένων, εμείς που σαν εργαζόμενοι, και όχι μόνο στο δικό μας το νόμιμο, όλοι οι εργαζόμενοι που χτυπιούνται, προσβλέπουμε σε αυτή την εικόνα από το μέλλον που αποτελεί η ΕΡΤ τους τελευταίους μήνες και θέλουμε αυτό να νικήσει, θα νικήσει αν όλοι οι εργαζόμενοι, αν όλοι οι άνεργοι, αν όλος ο ελληνικός λαός συντονίσει την προσπάθειά του, βρεθεί στο ίδιο μετερίζι και δώσει τον αγώνα μαζί. Αυτό θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά και θα βγούμε εμείς νικητές. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Η ιστορία αυτό μας δείχνει και η ιστορία και του δικού μας του λαού και του εργατικού κινήματος εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι ένα ορόσημο που θα κάνει τη διαφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ εδώ από τον εξωτερικό χώρο του Ραδιομεγάρου όπου είναι συγκεντρωμένοι χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Στην παρουσίαση θα είναι όλος ο ελληνικός λαός, όλη η ψυχή των Ελλήνων, είτε ζουν εδώ είτε στο εξωτερικό. Αυτή είναι η φωνή που θα ακούσετε σε πολύ λίγο από την Αγλαία Κυρίτση και όλους τους υπόλοιπους που θα μας εκπροσωπήσουν. Πάμε τώρα. Να τελειώσει η πρωινή ενημέρωση που κλείνει 9 ώρες από κάποιον που την είχε πρωτοξεκινήσει. Κλείνουμε 9 ώρες στον αέρα. Νομίζω ότι από κάτι πολέμους έχουμε να κάνουμε έτσι μαράθωνα. Και θα έρθω αύριο πολύ πρωί για να συνεχίσουμε. Πόσα χτυπήματα είχαμε, κυρία Σουμπέλη? Μισό εκατομμύριο. Καλά, καλά. Ψυχή βαθιά. Ψυχή βαθιά.